Και από το νότιο στο βόρειο Αιγαίο δίνουμε το λόγο στην Αγγλαία Κυρίτση, περιφερειακή σύμβουλο και εκ νέου υποψήφια περιφερειακή σύμβουλο βορείου Αιγαίου. Απευθύνω και εγώ με τη σειρά μου ένα ζεστό, συντροφικό και αγωνιστικό χαιρετισμό από το Βόρειο Αιγαίο, του Αϊστράτη και της Ικαριάς. Από το Βόρειο Αιγαίο των λαϊκών αγώνων, της λαϊκής δημιουργίας και του πολιτισμού. Από το Βόρειο Αιγαίο του Ρίτσου, του Ελίτη και του Αγκουλέ. Από το Βόρειο Αιγαίο της προσφυγιάς και του Μόχθου. Από το Βόρειο Αιγαίο της πίστης στον άνθρωπο και στη δύναμή του να αλλάξει τα πράγματα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, πολλές φορές και με σχετική ευκολία, δικαιολογημένα σε κάποιες περιπτώσεις, μιλάμε για την ιστορικότητα των στιγμών. Οι επικείμενες εκλογές για την ξεδοντιασμένη τοπική διοίκηση το Μάιο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι γίνονται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη για τη χώρα και το λαό μας συγκυρία, γι' αυτό μιλώ και για ιστορικότητα. Δεν βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά σε μια εκλογική μάχη. Οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται αναδεικνύουν μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη, η οποία είναι πολυεπίπεδη, βαθιά και, επιτρέψτε μου να πω, καθολική. Από τη μια έχουμε ένα οπλοστάσιο δεκάδων μνημονιακών νόμων που είναι σε ισχύ και διαμορφώνουν ένα αντιδραστικό καθεστώς, και ας λένε οι κυβερνώντες ότι τα μνημόνια τέλειωσαν. Ένα καθεστώς που επιβάλλεται από ένα πολιτικό σύστημα σαπισμένο, απονομιμοποιημένο, που αναδύει σύψη, συναλλαγή και διαφθορά, ενώ από την άλλη έχουμε τεκτονικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και ανταγωνισμούς για ένα νέο μοίρασμα του κόσμου από παλιούς και νέους υπεριαλιστές. Ειδικά στην ευρύτερη γειτονιά μας, το κυριολεκτικά πολεμικό σκηνικό που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και θέτει σε κίνδυνο ολόκληρες χώρες, περιοχές και λαούς, και οι καμπάνες, δυστυχώς, ηχούν για τη χώρα μας και το λαό μας. Σε αυτό το πλαίσιο, που πολύ σύντομα επιχείρησα να περιγράψω, έχουμε σε λιγότερο από 3 μήνες τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Μετά τον Καποδίστρια, τον Καλλικράτη και σήμερα τον Κλισθένη, εκτιμώ ότι ακόμη και οι πλέον καλοπροαίρετοι ή παραπλανημένοι έχουν πιστεί για την τύχη που επιφυλάσσουν οι συστημικές πολιτικές δυνάμεις για τους δήμους και τις περιφέρειες. Τους θέλουν μακρύ χέρι των εθελόδουλων κυβερνήσεων και των Βρυξελών. Πλέον οι γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πετύχει την απευθεία σύνδεση των Βρυξελών με τις περιφέρειες. Το παραμύθι της περιβόητης Ευρώπης των περιφερειών σήμερα αποδεικνύεται περίτρανα που στόχευε, και οι περιφερειάρχες που ελέγχονται από Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, καμαρώνουν που οι περιφέρειές τους έχουν γραφεία στις Βρυξέλλες, διαγωνιζόμενοι για το ποιος είναι ο καλύτερος υλοποιητής των εξίσου περιβόητων επιχειρησιακών προγραμμάτων, μέσα από τα οποία ανατινάσεται ο πρωτογενής τομέας, αποψηλώνεται η περιφέρεια από υποδομές και ανθρώπους. Μιλώντας στις 9 του Γενάρη στην Ικαρία, στην πρώτη δημόσια εμφάνισή μου και τοποθέτηση με τη λαϊκή συσπήρωση, είπα κάτι που θα επαναλάβω και σήμερα. Θύμισα τα λόγια του Γιώργη Σιάντου προς το Εθνικό Συμβούλιο στη Βουλή της Εθνικής Αντίστασης κατά τη διάρκεια των εργασιών του, στις 20 Μαΐου του 1944 στις Χωρισχάδες. Είπε λοιπόν ο Γιώργης Σιάντος: «Η αυτοδιοίκηση είναι ένα μεγάλο καρφί στην αντίδραση. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνει πως αυτή είναι το φυτώριο της λαϊκής δημοκρατίας, είναι θεμέλιο και ανάπτυξη της λαϊκής κυριαρχίας, είναι με λίγα λόγια αυτό που δεν τη συμφέρει. Αυτό που χτυπάει τα προνόμια της. Γι' αυτό ακριβώς σήμερα ζούμε σε όλα τα επίπεδα». Σε ό,τι αφορά το Βόρειο Αιγαίο, στο οποίο θα είμαι υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές, με επικεφαλή στο Σταύρο τον Τάσο, θέλω να σημειώσω ότι μιλάμε για μια περιφέρεια που βιώνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο όσα περιέγραψα, και επιπλέον αντιμετωπίζει την προσφυγική κρίση και την ατοπίηση του Αιγαίου, με το επικίνδυνο δέσιμο της χώρας από τον Τσίπρα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που απειλούν να τεινάξουν στον αέρα την ευρύτερη περιοχή. Το Βόρειο Αιγαίο είναι μια περιφέρεια στην οποία συγκεντρώνεται ένα εξαιρετικά εκρηκτικό μείγμα που απειλεί ευθέως την εθνική κυριαρχία αλλά και τα λαϊκά συμφέροντα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η κρισιμότητα των καιρών απαιτεί συμπόρευση και συνεργασία στη βάση όμως
δοκιμασμένων ιδεολογικοπολιτικών αρχών. Η ενίσχυση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης, ειδικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, μπορεί να ανοίξει δρόμους και να ανατρέψει δεδομένα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μπορεί να εισπράττουμε από παντού θετικά μηνύματα ως τώρα, αλλά δεν χωράει κανένας εφησυχασμός και καμία επανάπαυση. Το πολιτικό σύστημα διαθέτει όπλα και μέσα για να αποπροσανατολίσει και να παραπλανήσει και πάλι το λαό. Γειτονιά τη γειτονιά λοιπόν, καφενείο το καφενείο, χωριό το χωριό, να μιλήσουμε στον κόσμο ανοιχτά και αναλυτικά, με εμπιστοσύνη στις ιδέες και τις προτάσεις μας, να δώσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη μάχη της ενεργοποίησης, της συμμετοχής και της δράσης. Η εκλογή και πάλι κομμουνιστή δημάρχου στην Ικαρία, στην Πάτρα, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη και όπου αλλού, η όσο το δυνατόν πιο ενισχυμένη παρουσία των δυνάμεων της λαϊκής εισπύρωσης στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Δεν θα είναι μια απλή εκλογική επιτυχία του κόμματος. Θα είναι κατάκτηση του ίδιου του λαού. Εύχομαι λοιπόν καλό αγώνα σε αυτή την προσπάθειά μας και ας μεταφέρουμε παντού τους στίχους του Χιώτη Φώτη Αγγουλέ. Τίποτα. Τίποτα καλό σε εσάς δεν έχουν δώσει. Όσοι σοφοί κι αν πέρασαν και παντογνώστες και μεγάλοι. Ποιον περιμένετε να έρθει. Ποιον καρτερείτε να σας σώσει. Εσείς οι ίδιοι με τα χέρια σας, με το μυαλό σας, με την πράξη. Αν δεν αλλάξετε τη μοίρα σας, αυτή ποτέ της δεν θα αλλάξει. Ευχαριστώ.